των μεταγραφών περνάνε και δεν σας αγγίζουν. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα να μιλάμε γι' αυτό, αλλά είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε με το Έλα Χαμογέλα. Νιώθουμε έτσι ότι κάθε χρονιά είναι ακόμα καλύτερα. Με την ομάδα μας φέτος είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ήρθανε και πρόσωπα στην εκπομπή που τα θέλαμε πάρα πολύ. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πλήρης επαγγελματικά. Είστε πολύ προβεβλημένοι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είστε influencer, αν τολμώ να πω. Ισχύει αυτό, είστε. Καλά, δεν θα δήλωνα influencer, αν με έκανα την ταυτότητά μου τώρα και μου λέγαν τι να βάλουμε. Δημοσιογράφος θα βάζα, θα το άλλαζα. Παρ' όλα αυτά είναι μέρος της ζωής μας. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί έχεις άμεση επαφή, μιλάς, γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο, έρχεσαι σε επικοινωνία, καταλαβαίνεις αμέσως τι μπορεί να αρέσει τον κόσμο, τι να μην αρέσει στην εκπομπή, μέσα από το Twitter έρχονται μηνύματα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό για τη δική μας δουλειά. Όταν κι εσείς μοιράζεστε στιγμές της καθημερινότητάς σας, νιώθετε μερικές φορές ότι δεν ελέγχετε, ότι θέλετε να κρύψετε κάποια πράγματα για εσάς? Όχι, δεν αισθάνομαι έτσι. Δεν νομίζω ότι προβάλλω και περισσότερα πράγματα από όσα θέλω. Όχι όμως εγώ μόνο, όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος λειτουργεί επιλεκτικά στα social media. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανοιχτή απέναντι σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν δεν αισθάνομαι καλά, υπάρχουν δηλαδή περίοδοι που απουσιάζω λίγο περισσότερο από τα social media, είναι γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω και τον κόσμο, αν εγώ δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά. Δεν θέλω δηλαδή να βγω και να κλαίγομαι ή να γκρινιάζω ή να λέω τον πόνο μου. Γι' αυτό νομίζω ότι και τα social media έχουν αυτή την πλαστική, ψεύτικη εικόνα προς τα έξω, γιατί όλοι δείχνουμε τις καλύτερες στιγμές μας, τη χαρά μας. Οπότε νομίζω γι' αυτό έχουν επιβαρυνθεί και με αυτό το τίτλο. Σας βλέπω πολύ ανανεωμένη, πάντα χαμογελαστή. Πώς τα καταφέρνετε? Έχετε μοιραστεί και διατροφικές συμβουλές πολλές φορές για μας. Ήσασταν περιορισμένοι τις γιορτές, ήσασταν λίγο καθόλου περιορισμένοι δεν ήμουνα. Και γενικά δεν είμαι άνθρωπος που περιορίζεται. Είμαι άνθρωπος ασανσέρ. Δηλαδή το αφήνω, το πιάνω, μετά ξαναμαζεύομαι. Ξέρω ότι θα φάω και θα παχύνω, μετά όταν θα παχύνω θα ξαναμαζευτώ, τώρα μαζευόμαστε. Είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά γενικά το αντιμετωπίζω πολύ χαλαρά αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν κάνω ιστερίες. Τι περιμένετε το 2021 σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο? Νομίζω ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα αυτή τη χρονιά πιο πολύ από ποτέ. Εμείς οι τρεις, ας πούμε, μπορεί να είμαστε από τους τυχερούς που ακόμα έχουμε τη δουλειά μας, που πληρωνόμαστε, έχουμε το μισθό μας. Αλλά όπως ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και φίλοι μου και οικογένειά μου και άνθρωποι από το δικό μου περιβάλλον περνάνε πολύ δύσκολα. Οπότε νομίζω ότι αυτό, να περάσει αυτό, παιδιά, να φύγει και να μην θυμίζει τίποτα το 20, από το 21 που έρχεται. Αυτό εύχομαι. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, κύριε Χρυσίδου. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.